Πανηγυρίζομαι σήμερα, αγαπητοί και περιπόθητοι αδελφοί, την ολοκλήρωση, την απολυτότητα της Θείας Οικονομίας, του μεγαλειώδους και επικού και ανεπαναλήπτου σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Όπως ανεπανάληπτα γράφει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, όφθη αγγέλης, εδικαιώθη εν πνεύματι, ανέστη εκ νεκρών, ανελήφθη εν δόξη. Η ανάληψη του τελείου ανθρώπου Ιησού Χριστού, που είναι ενωμένος υποστατικός με τον Θεό Λόγον, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ολοκληρώνει και απογειώνει και αποθεώνει το έργο της ανθρωπίνης παλιγενεσίας. Εάν ο Κύριος της δόξης μόνον εις την Ανάσταση αυτού έμενε, ασφαλώς οι άνθρωποι θα είχαν ως δωρεάν την αθαρσία και την αθανασία, αλλά δια της αναλήψεως ο άνθρωπος αποκτά και μίαν άλλη δυναμική δυνατότητα. Αποκτά τη δυνατότητα να γίνει Θεός κατά χάρη, να θεωθεί, να μεταστοιχειωθεί από την κτιστότητά του στην άκτιστη αλήθεια του Παναγίου Θεού, να βιώσει την αλίωση των ακτίστων θείων ενεργειών του Παναγίου Πνεύματος, να γίνει αυτό για το οποίο εκλήθημεν, αυτό που είναι ο προορισμός μας, Άγιος, όπως ο Κύριος Πλιστάκης και Πολάκης μας παρήγγειλε: Άγιοι έσεσθε όσο πατήρ ημών ο ουράνιος, τέλειοι έσεσθε, οι κτήρμονες μακρόθυμοι, γιατί δεν επλάστημεν για αυτή την χαμοζωή, για αυτή την επιδερμικότητα, για αυτή τη σκληρή και βάναυση καθημερινότητα που αντιπαλέομαι με τόσα και τόσα δαιμονικά περιπέγματα. Αλλά επλάστημεν θεοειδής, κατ' εικόνα Θεού, έχοντες όμως την δυνατότητα με την ελευθερία της προαιρέσεως και της βουλήσεώς μας, αν το θέλουμε, γιατί ο Θεός δεν βιάζει ουδένα, να αποκτήσουμε και το καθομοίωση, να γίνουμε ομοηθείς προς τον Θεό. Και αυτό σήμερα το ιερό σχέδιο της Παναγίας Τριάδος ολοκληρώνεται εν δόξη. Αυτός που ανελήφθη όπου είναι το πρώτερον, δεν είναι μόνον ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ουδέποτε είναι δυνατό να χωριστεί από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Θεός είναι εις εν τρισί υποστάσεση. Αλλά αυτός που αναλαμβάνεται είναι ο τέλειος άνθρωπος, Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο ενωμένος
υποστατικά με την Θεία Φύση του Θεού Λόγου και επομένως εγκαθιδρύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός την ανθρώπινη πυλό, το ανθρώπινο σώμα, τεθεωμένο βέβαια και δεδοξασμένο. Ο Μωυθές προς την Θεία Φύση, αυτό εγκαθιδρύεται εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Κι έτσι δυνάμει όλοι μας πλέον μπορούμε, εάν το θέλουμε, στρέφοντες τον νου και την καρδιά και συντονίζοντες την προσωπική μας ζωή με το θέλημα του Παναγίου Θεού που είναι θέλημα ελευθερίας, πιστότητος, αγνότητος, αγάπης, ευγενίας και ήθους, να αποκτήσουμε το καθομοίωση, να ομοιωθούμε προς τον Θεό, όσο και αν αυτό φαίνεται εξωπραγματικό και εξωκόσμιο, αλλά έχουμε αποδείξεις απτές ότι αυτό δεν είναι ένα ιδεολόγημα ή ένας ουτοπικός σχεδιασμός, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στην Εκκλησία του Χριστού, καθώς γινόμαστε μέλη του σώματός Του. Και ποια είναι η απόδειξη? Είναι οι Άγιοι μας. Είναι αυτά τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Είναι εκείνοι οι οποίοι εγχριστώθηκαν. Εκείνοι οι οποίοι θεώθηκαν. Εκείνοι οι οποίοι έγιναν θεοί κατά χάριν. Εκείνοι που έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που έγιναν δοχεία των ακτίστων θείων ενεργειών. Εκείνοι που μεταστοιχειώθηκαν. Εκείνοι που αγίασαν και το σώμα τους και την ψυχή τους. Και να γιατί τα λείψανά τους ευωδιάζουν. Και να γιατί προσκυνούμε αυτά τα τίμια λείψανα. Και να γιατί απολαμβάνομαι από αυτά οι άσεις και θεραπείες. Γιατί είναι θεωμένα πρόσωπα, εγχριστωμένα πρόσωπα, θεοειδή πρόσωπα. Μέσα σε αυτά βρίσκεται ο Θεός. Όταν με τη χάρη Του πλησιάσετε ένα ιερό αδιαλόβητο σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος, του Έφορος και Πολιούχου μας, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Διονυσίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου που εορτάζει σε λίγες μέρες, τι αισθάνεστε εκεί? Αισθάνεστε μία ανίποτη γαλήνη, μία ανέκφραστη ολοκλήρωση, μία βαθιά εσωτερική χαρά και ειρήνη. Γιατί ο κτιστός άνθρωπος μπορεί να χαρίσει αυτά τα δώρα? Όχι ασφαλώς. Αλλά ο Θεός που κατοικεί πλέον σε αυτά τα θεωμένα πρόσωπα. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία τιμά και προσκυνά και δοξάζει τους Αγίους του Θεού. Γιατί είναι εικόνες του Θεού, του ζώντος, οι οποίες προσέλαβαν την Θεία Αγάπη και την έκαμαν κτήμα τους και προσωπική τους περιουσία και έγιναν Άγιοι και έγιναν εις Απόστολοι και έγιναν μάρτυρες και έγιναν όσοι και ομολογητέ και νίκησαν τον παρόντα κόσμων των εμποδίων και των βασάνων, των παραπικρασμών και των προδοσιών, της αστάθειας και της αφέλειας που δεν έχει όρια όταν κανείς κατορθώσει με καθαρό μάτι να δει τα πράγματα ως έχουν. Μια ματιά μονάχα στα δαιμονικά περιπέγματα, στην τρομερή των δαιμόνων πλεκτάνη που καταδολιεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα, που εγκλείει τον άνθρωπο μέσα στη σκληρή ύλη, που του λέει ψέματα καθημερινώς και προσπαθεί να τον πείσει ότι είναι μόνο χώμα και τίποτα άλλο, και ότι όλη αυτή η υπεροχική και υπερμαθηματική αρμονία του σύμπαντος κόσμου,
όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια των γαλαξιών που κινούνται χωρίς να συγκρούονται αιώνες τώρα, όλα αυτά έγιναν από το τίποτα και πηγαίνουν στο πουθενά. Τέτοιες ανοησίες. Γι' αυτό και η Γραφή λέγει ότι υπενάφρον, δηλαδή ανόητος, ασταθής, ότι ουκέστην Θεός. Η αλήθεια όμως της αναλήψεως είναι ακριβώς αυτή, να μας προσφέρει τη δυναμική ανόδου από κάθε σκληρό και βάναυσο καθεστώς του βίου μας. Αγαπητοί, γι' αυτό τιμάμε τους θεοστέπτους βασιλείς και εις Αποστόλους Κωνσταντίνων και Ελένη. Αυτά τα θεόμορφα και χαριτωμένα πρόσωπα που ο Θεός ευλόγησε να γίνουν οι μύστες μιας υπερχρονικής βασιλείας, να προσφέρουν τον εαυτόν τους για να στερεωθεί μέσα στον κόσμο της θωράς η Εκκλησία του Χριστού. Μετά από τρεις σκληρούς, πικρούς, ματωμένους αιώνες ανυπότων διωγμών και θλίψεων που προσέφεραν στην Εκκλησία ως βίσον και πορφύραν τα αίματα των μαρτύρων, 11 εκατομμυρίων γνωστών μαρτύρων. Αυτή λοιπόν, μητέρα και Υιός, ανέλαβαν αυτό το επικό έργο να στερεώσουν την πίστη μέσα στην οικουμένη και ακόμη να κτίσουν μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία εκεί στη Νέα Ρώμη, όπως την ονόμασαν τα 330, να χτίσουν μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία που θα ήταν κυματοθράφστης των αιρέσεων, των δολοπροκειών των δαιμόνων, των πάσης φύσεως, πραγματικοτήτων που αντιστρατεύονταν το νόημα και την αλήθεια της πίστεως. Και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε αυτή την χιλιόχρονη αυτοκρατορία, διενεργήθησαν, συνεκροτήθησαν οι 9 οικουμενικές σύνοδοι της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, οι οποίες κατεβαράθρωσαν τις αιρέσεις, στυλίτευσαν το ψέμα, διετράνωσαν την αποστολική πίστη και μας χάρισαν δια ποταμών αιμάτων και θυσιών ακαινοτόμητων των Χριστών και την Αγίαν του Εκκλησίαν τη σωτηρία και τη δυνατότητα και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς στον εις Απόστολο και Θεόστεπτο Βασιλέα Κωνσταντίνο, την καθιέρωση της Κυριακής Αργίας που η αφελής πρώην κυβέρνηση θέλησε να εκπορθήσει, ή την συγκρότηση της πρώτης ελληνικαία Οικουμενικής Συνόδου, η οποία στυλίτευσε και διέλυσε τα φλιναφήματα του αιρεσιάρχου Αρίου. Τι να πρωτοθαυμάσει σε αυτόν τον άνδρα, ο οποίος πύργωσε τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντίνου πόλη, και δημιούργησε ένα νέο πολιτισμό και μια νέα πραγματικότητα παγκόσμια και έθεσε τις βάσεις της νέας πολιτείας της Χάριτος του Θεού. Αλλά και η Αγία Μητέρα του, η Ελένη, αυτή η μάρτης της πίστεως, η οποία διήλθεν το βίο της διοκομένη για τον Χριστόν, την οποία διεζεύθη ο πατήρ του μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος Χλωρός, διότι ήταν χριστιανή. Αυτή όμως η Αυγούστα, η περίπιστος, η ηρωική, η Αγία, η πραγματικά και ουσιωδώς ευλογηθής από τον Θεόν, έσυρε τα ιερά της βήματα στους τόπους τους Αγίους,
στην Αγία Γη και ευλογήθηκε από τον Θεόν να πάρει στα γεροντικά της χέρια τα τόσο όμως χαριτωμένα και άγια των τίμιων και ζώπιων σταυρών του Κυρίου μας, να τον φιλήσει με δάκρυα και αγάπη, να τον υψώσει στην παγκόσμια ύψωση του τιμίου και ζώπιου σταυρού και ταυτόχρονα να ανεγείρει ναούς, σεβάσματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, να γίνει ποταμός χαρίτων και ευλογιών. Αγαπητοί μου, να γιατί ανελήφθη ο Κύριος, για να μας δώσει και σε μας τη δυνατότητα να αναλυθούμε μαζί Του από τα σκιά, τα χαμέζιλα, τα μικρά, τα εφάμαρτα, τα πτωχικά και ελάχιστα, στα θεία και επουράνια. Να γίνουμε Άγιοι και μύστες της παρουσίας Του και της Αναστάσεώς Του. Η Ανάσταση μας χάρισε την αυθαρσία. Η Ανάληψη μας δώρισε την θέωση και την θεοκοινωνία. Χαρείτε, αγαπητοί, αυτό το μεγάλο δώρο και αυτή την άφατη υιοθεσία του Θεού. Και αντιπελαργούντες, ευγνωμονούντες δηλαδή, ας μεταποιήσουμε σε καθημερινό βίωμα την ευλογία της αναλήψεως. Αμήν γέννητο.